Κοιτάξτε, πηγαίνει αλλά συγκρατημένα. Φαίνεται ότι μειώνουμε μέρες, αλλάζουμε προορισμούς. Εκεί που πηγαίναμε εξωτερικό πάμε Ελλάδα, εκεί που χαλάγαμε 1000 χαλάμε 700 και πάμε λέγοντας. Σημαντικές περικοπές πραγματοποιούν οι Κορίνθοι στις διακοπές τους. Περικοπές σε ημέρες αλλά και σε προορισμούς, επιλέγοντας κάτι που να ταιριάζει καλύτερα με το πορτοφόλι τους. Ευκαιρίες υπάρχουν και δείχνουν να τις εκμεταλλεύονται. Η Ελλάδα περισσότερο από το εξωτερικό, διότι αυτή την περίοδο είναι στα γιορτινά της η Ελλάδα και τα νησιά μας περισσότερο, όλα τα νησιά. Υπάρχουν αυτό που λέμε οικονομικοί προορισμοί, οικονομικά νησιά να πάει κάποιος διακοπές. Τα κοντινά νησιά. Όλα τα κοντινά νησιά είναι πιο οικονομικά σε σχέση με τα νησιά τα οποία είναι πιο μακριά. Δηλαδή σε πρώτο κύκλο, να το πούμε έτσι, έρχονται Άνδρος, Κύθνος, Λίνδος και όλα τα κοντινά νησιά. Τα νησάκια αυτά που είναι στην περιοχή αυτή. Και δεύτερον, πάνε τα Κυκλαδονήσια και ακολουθούν τα πιο μακρινά νησιά. Βέβαια, υπάρχει μια προσφορά στα νησιά τα ακριτικά. Λίμνο, Σάμο, Χίο, αρκετά νησάκια από αυτά, τα οποία υπάρχει μια έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, εφόσον έχεις και ξενοδοχείο μαζί με τα εισιτήρια. Βρισκόμαστε στην Πελοπόννησο και από άκρη σε άκρη έχει θάλασσα. Ο κόσμος επιλέγει την Πελοπόννησο για να Κοιτάξτε να δούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από την περιοχή μας και πηγαίνουν στην περιοχή της Καλαμάτας, στην περιοχή της Ηλίας, στην περιοχή της Λακωνίας. Αλλά πιο πολύ ζητάει το νησί ο άλλος. Θέλει να περπατήσει, να πάει με καράβι, να πάει σε θάλασσα, να δει μπλε το μάτι του, ξέρω εγώ, να μείνει κάποιες μέρες. Τα νησάκια μας έχουν τη γιορτινή τους. Οι οικογένειες που πρέπει να πάρουν εισιτήρια και για τα παιδιά τους και είναι πολλά άτομα, επιλέγουν να πάνε διακοπές ή το έχουν αφήσει σε δεύτερη μοίρα? Εντάξει, κάποιες οικογένειες πηγαίνουν, αρκετές οικογένειες πηγαίνουν, απλώς έχουν τη δυσκολία το ότι μειώνουν μέρες, να το πω έτσι, και επιλέγουν, υπάρχει δυνατότητα να επιλέξεις, ξέρω εγώ, συμβατικά καράβια για το ταξίδι σου και αντί να πληρώσεις 70 ευρώ, να πληρώσεις 35 ευρώ την κάθε διαδρομή, να το πούμε έτσι, περίπου. Και τέλος, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τι αύξηση έχει πάλι, είτε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε τα ξενοδοχεία, είτε τα αεροπορικά εισιτήρια? Κοιτάξτε να δείτε, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε κάποιους προορισμούς έχουν παραμείνει ίδιες τιμές. Σε κάποιους προορισμούς έχουν ανέβει μέχρι 10-12% περίπου, σας λέω τώρα. Εκτός εάν επιλέγουμε, όπως είπαμε, τα ταχύπλοα, τα οποία έχουν περίπου διπλάσια τιμή από τα συμβατικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία και τα τέτοια, υπάρχει μια μικρή αύξηση. Δεν μπορώ να την εντοπίσω τώρα αν είναι του 5 ή του 10%, αλλά υπάρχει μια μικρή αύξηση.